Η κυβέρνηση θα φέρει προς συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών τη Συμφωνία Παράτασης της Δανειακής Σύμβασης, ωστόσο δεν πρόκειται να υπάρξει ψηφοφορία, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Αλέκος Φλαμπουράρης. Διαβαθμισμένη συμμετοχή στα φάρμακα με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια των ασφαλισμένων, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Προανήγγειλε επίσης ότι εντός των ημερών θα καταργηθεί το εισιτήριο των 5 ευρώ στα νοσοκομεία, ενώ όπως είπε το δεύτερο εξάμηνο θα καταργηθεί το 1 ευρώ ανασυνταγή. Εργασίες για τη συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου προϋπολογισμού 2.650.000 ευρώ τα έτη 2005-2017 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Άμεση πληρωμή των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν από προγράμματα ΕΣΠΑ και PDF ζητά η ΑΔΔΗ. Όπως τονίζει η σχετική ανακοίνωσή της, χιλιάδες παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης.